Γεια σας, είμαι η Χριστίνα, είμαι 35 ετών και είμαι ηθοποιός. Βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το μονόλογό μου. Κατοικώ στην Δροσιά Αττικής και είμαι από τον Πόντο και την Κρήτη. Οι πρόγονοί μας έχουν πρικίσει με τη τέχνη της υποκριτικής και του θεάτρου και το έχουμε στο DNA μας. Όλοι μας οφείλουμε να ασχοληθούμε με οποιονδήποτε τρόπο με το θέατρο. Έτσι και εγώ επέλεξα την τέχνη της υποκριτικής. Άλλωστε με έναν ρόλο νικάμε το θάνατο, γιατί κάθε μέρα πεθαίνει και ξανανεσταίνεται. Πάντα είχα μια έφεση προς τις τέχνες, μέχρι που είδα την πρώτη μου θεατρική παράσταση. Πραγματικά μαγεύτηκα. Βέβαια από τότε, κάθε φορά που βλέπα μια θεατρική παράσταση, ζήλευα που δεν ήμουν εγώ στο σανίδι. Μέχρι που έπαιξα πρώτη φορά και από τότε κατάλαβα ότι η ψυχή μου γεννήθηκε για να παίζω. Από μικρή, πάντα έκανα ό,τι αποφάσιζα. Και με οποιοδήποτε κόστος. Οι δικοί μου πάντα με υποστήριζαν, αλλά με προέτρεψαν πρώτα να πάω να σπουδάσω κάτι. Και αφού τελείωσα τις σπουδές μου ως νηπιαγωγός, μετέπειτα συνέχισα να σπουδάζω ηθοποιός. Έχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον άτομο που εργάζεται ως ηθοποιός ή έχει ασχοληθεί, αλλά δεν θα ήθελα να παρερμηνευτεί και να φανεί ότι διαφημίζω τη δική μου δουλειά μέσω αυτού. Η ισορροπία για μένα είναι η αγάπη που μοιράζεται μεταξύ στο παιδί μου και στο θέατρο. Όταν έχω αυτά τα δύο, έχω στη ζωή μου ισορροπία. Η τεχνολογία προχωράει και εμείς ακολουθούμε. Έχει φυσικά και τα καλά της στοιχεία και τα αρνητικά. Όσο επικεντρωνόμαστε όμως στο εγώ και μόνο στο εγώ, χάνουμε την ουσία. Ο σκοπός είναι να υπάρχει μέτρο όπως και σε όλα τα πράγματα. Φυσικό είναι να μας ελκύει το ωραίο, αλλά όχι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι κάπως έχουμε ξεπεράσει τα όρια, αλλά εύχομαι και επιθυμώ να το φτιάξουμε. Η κατάσταση στη χώρα μας και όχι μόνο δεν είναι καλή. Γύρω μας υπάρχει ανεργία, φτώχεια, κακία, bullying, βία και σε όλο αυτό ήρθε να προσθεθεί και ο κορονοϊός. Όλα αυτά μαζί αυξήσαν το άγχος μας, το στρες και έχουμε γίνει περίεργοι με όλους και με όλα. Υπάρχει επίσης και ένα κράτος το οποίο, αν δεν το πω ανύπαρκτο, είναι ολιγαρκές. Όλοι κάνουμε όνειρα, όλοι θέλουμε να κατεβάσουμε αυτό το σύστημα και καλά κάνουμε, αλλά θεωρώ ως ονειροπόλα ότι πρέπει να βρούμε τι θα βάλουμε στη θέση του. Οπότε εύχομαι να βρούμε τι θα μπει στη θέση του, να είναι πολύ καλύτερο και να ζήσουμε όλοι πολύ καλύτερα. Ο άνθρωπος εκ φύσεως βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση. Ό,τι έχει, πάντα θέλει το κάτι παραπάνω. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί μας βοηθάει να εξελιχθούμε και να προχωρήσουμε ως άνθρωποι. Σε προσωπικό επίπεδο ζητάω ηρεμία, γαλήνη και ανθρώπους πλάι μου, οι οποίοι να θέλουν να με κάνουν να είμαι καλύτερη. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα σε ανωτέρα δραματική σχολή και αυτό το διάστημα παρακολουθώ σεμινάρια υποκριτικής, καθώς και διαβάζω πάρα πολύ σε σχέση με το αντικείμενό μου. Παράλληλα, βρίσκομαι σε αναζήτηση χώρου για κάποιο θεατρικό έργο που έχω γράψει εγώ σε συνεργασία με κάποιους συναδέλφους μου και φίλους μου, οπότε ευχόμαστε και να ανέβει. Στο παρελθόν έχω παίξει και σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες. Θα ήθελα, όσο κλισέ και να ακούγεται, όλοι οι άνθρωποι να είμαστε υγιείς και να έχουμε πλάι μας ανθρώπους που αγαπάμε. Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να έχω θάρρος και καλοσύνη για να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες της ζωής. Σε επαγγελματικό επίπεδο, θα ήθελα να μπορώ να ενσαρκώνω διαφορετικούς ρόλους και φυσικά να παίζω στο θέατρο. Όλοι οι χαρακτήρες που έχω ενσαρκώσει είναι οι αγαπημένοι μου, από το πιο μικρό μέχρι το μεγαλύτερο, από το πιο καλό μέχρι το πιο κακό. Για να παίξεις ένα ρόλο άλλωστε, πρέπει να τον αγαπήσεις και μέσα σε αυτό να βρεις ένα κομμάτι του εαυτού σου. Και αν δεν τον βρεις, ίσως και να τον ανακαλύψεις. Αν έπρεπε να επιλέξω αναγκαστικά, θα ήθελα να επιλέξω την Blanche από το λεωφορείο Πόθος του Tennessee Williams. Αγαπάω πάρα πολλές ταινίες. Η πιο πρόσφατη που είδα ήταν το Ευτυχία, που πραγματεύεται τη ζωή της τυχουργού Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Σε πιο παλιό, μια αγαπημένη μου ταινία είναι το Πράσινο Μήλι, που όσο φορές και να το δω, μ' αρέσει το ίδιο πολύ. Και κάποια ακόμα που θα ξεχωρίσω είναι η ζωή της Edith Piaf, το Ζωή σαν τριαντάφυλλο. Ο μονόλογός μου είναι από το βιβλίο του Ροζέ Βιτράκ, Βικτόρι, τα παιδιά στην εξουσία.
ενσαρκώνω την Εστίρ. Η Εστίρ είναι φίλη του πρωταγωνιστή, είναι και λίγο τσιμπημένη μαζί του, η οποία τρέχει όλο χαρά να του πει κάποια πράγματα που είδε. Όπου μέσα από διάφορα γεγονότα, ο Βικτόρ βρίσκει κάποια πράγματα και τα συνδέει, οπότε ξεμπροστιάζει την οικογένειά του και τους γύρους του, ώστε στο τέλος πεθαίνει. Βέβαια, ο δικός μονόλογος δεν είναι δραματικός, είναι χαρούμενος και κωμικός. Πιο πολύ αξίζουν τα μικρά σου. Ανάξιε μπαζέ, άκα.